φέρτε το με μία τροπολογία, κάπως να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τις αντιρρησίες συνείδησης, εγώ άκουσα και από την Διεθνή Αμνηστία και από το σύλλογό σας τα λογικότερα των επιχειρημάτων. 60 πρόστιμα, 70 πρόστιμα, το ένα το άλλο. Το να κάνεις εναλλακτική θητεία ασκώντας το επάγγελμά σου, συγχωρήστε με, φτιάχνει διακρίσεις από την άλλη πλευρά. Επιτρέψτε μου. Και η υπερδιόγκωση των ασκουμένων ή των υποχρεούμενων σε άσκηση φτιάχνει από την άλλη μεριά μια αδικία. Δεν θέλει άσκηση ούτε αντιρρησία συνείδησης υδραυλικός, ούτε αντιρρησία συνείδησης οικοδόμος. Δεν διορθώνουμε λοιπόν παίρνοντας το ένα στο άλλο. Και έχω και μία ένσταση πολύ σοβαρή ως προς τη διατύπωση αντιρρησιών συνείδησης μεσούσης της θητείας. Συγχωρήστε με, αυτό δεν μπορεί να συμβεί και να έχει ιδεολογική και αιτιολογημένη θέση σε δικαστήριο. Μπορεί να είναι άρνηση υπηρεσίας, μπορεί να συμβαίνει σε επαγγελματικούς στρατούς, ξέρω. Υπάρχουν παραδείγματα, το συζητούσαμε και πριν από λίγο εδώ οι δυο μας, υπάρχουν παραδείγματα και στο Ιράν και στο Ιράκ. Εκεί όμως οι στρατοί είναι επαγγελματικοί, μπορεί να αρνηθείς να εκτελέσεις, μπορεί να αρνηθείς να γίνεις Χίτλερ, μπορεί να είσαι αντιρρησία συνείδησης σε επίπεδο ανθρώπου ο οποίος βομβάρδισε ή μπήκε σε πειράματα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη διατύπωση των θέσεων αντιρρήσεως συνείδησης μεσούς της θητείας. Διότι τότε η θητεία που εδώ είναι κατοχυρωμένη και έχει εντελώς διαφορετική υφή, θα μετατραπεί σε πειραματικό στάδιο διαμόρφωσης συνείδησης περί το στρατό. Θα γίνει δοκιμαστικό σωλήνας. Και αν γίνει δοκιμαστικό σωλήνας, θα έχει απρόβλεπτες επιπτώσεις, προσέξτε, στην ηθική αντιμετώπιση της έννοιας ένοπλες δυνάμεις. Όχι στην οικονομική ή στην άλλη. Έχω και επίσης αντιρρήσεις για αυτά που διατύπωσε ο συνάδελφος ο κύριος Λοβέρδος σε ό,τι αφορά να αναγνωρίζονται ή να μην αναγνωρίζονται οι υπηρεσίες, που το έχει πει, και σε πολλά άλλα πράγματα. Κοιτάξτε, ακούστε την πρόταση του ΚΚΕ. Σας λύνει το πρόβλημα. Κυρία Κανέλη, απλώς να σας θυμίσω ότι έχουμε την συζήτηση κατάρθρωση. Ναι, 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 επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου. Τώρα αυτά... κάνουμε ερωτήσεις στους φορείς. Ακούστε, είναι και προς τους φορείς. Αν υπάρχει άλλος τρόπος επίλυσης. Όπως βλέπετε, έχω μεγάλη αναχή, αλλά να μην κάνουμε ολόκληρη συζήτηση τώρα επί δεν πειράζει, τελειώνω με κάτι πάρα πολύ απλό. Θέλετε ή δεν θέλετε. Σας την κάνω την ερώτηση και στους φορείς και στους βουλευτές. Να προσμετράτε η θητεία στο στρατό ως συντάξιμος χρόνος. Η ερώτηση είναι ευθεία. Εάν συμβεί να είναι αυτομάτως όμως συντάξιμος, αυτομάτως θα είναι, προσέξτε, αυτομάτως θα είναι και για τους αντιρρησίες συνείδησης. Και επομένως θα λυθούν μία σειρά από προβλήματα τα οποία δεν τα συζητάμε τώρα. Είναι εξαγοράσιμη. Να μην είναι εξαγοράσιμη, δεν είναι η ίδια η πρόταση. Σας διευκρινίζω την ερώτηση. Από την ώρα που υπηρετείς, άνευ εξαγοράς, από την ώρα που το κάνεις δια το καλόν του τόπου και είναι καθήκον συνταγματικό, σωστά, και όχι εθελοντική προσφορά, να μην έχει εξαγορά. Όταν είσαι μέσα στο στρατό θα, και υπηρετείς τη θητεία σου κανονικά, τελείως υπόθεση. Συντάξιμος χρόνος. Τώρα, αν θέλετε να μπείτε στις λεπτομέρειες στρατοδικείου, αν ο συντάξιμος χρόνος θα περιλαμβάνει και την τυχόν φυλάκιση, με συγχωρείτε, αυτά θα τα αφήσουμε για αλλαγή του στρατιωτικού κανονισμού μετά. Έλα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δανέλης από το Ποτάμι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.